Ακούστε καλά, τι λένε οι φοιτητές. Πάρτε τώρα μετά, να ανοίξουν οι σχολές. Σήμερα οι φοιτητές ιατρικής ήρθαμε εδώ πέρα μπροστά από την 3η και 4η υγειονομική περιφέρεια. Συνέχεια της απόφασης που βλάβαμε στην γενική μας συνέλευση για να διαμαρτυρηθούμε και να διεκδικήσουμε προφανώς το άνοιγμα των κλινικών μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα, να ζητήσουμε και να λάβουμε απαντήσεις συγκεκριμένα για το τι προβλέπεται από εδώ και μπρος, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την επαναλειτουργία των κλινικών, τι χρονοδιάγραμμα και τι προβλέπεται για τους εμβολιασμούς των φοιτητών. Πράγμα που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι και ζήτημα ασφάλειας, αλλά και θα καθιστήσει και δυνατή την είσοδό μας στα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι εντάξει, δεν θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Ότι ένας χρόνος τώρα κλειστά πανεπιστήμια, ένας χρόνος οι φοιτητές πραγματικά βρισκόμαστε έξω από το φυσικό χώρο σπουδών μας, έξω από τις κλινικές μας, έξω από τα νοσοκομεία. Πράγμα που μας αποξενώνει δραματικά, μπορούμε να πούμε, από το αντικείμενό μας. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα και σε προσλήψη προσωπικού και να δοθεί η χρηματοδότηση και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, πράγματα από τα οποία θα καθαστήσουν εφικτή την επαναλειτουργία των σχολών. Είχατε κάποια συνάντηση με τον κύριο Τσαλικάκη, σας μίλησε, σας μετέφερε κάτι σχετικά και με τα αιτήματά σας? Ναι, μας μετέφερε ότι υπάρχει και πρόβλεψη να διατηρηθούν κάποιες κλινικές πανεπιστημιακές COVID-free, ώστε να μπορέσουν εκεί πέρα να σχεδιάσουν φοιτητές. Τώρα από εκεί πέρα κάποια αιτήματα, τα έγγραφα που έχουμε κάνει και τέλος πάντων η αίτησή μας να εμβολιαστούμε έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο και στην Επιτροπή Εμβολιασμών και αυτό θα εξεταστεί κάπως. Εσύ ουσιαστικά θέλετε να εμβολιαστείτε καθώς πήγαινε στα νοσοκομεία, σωστά? Θέλουμε να εμβολιαστούμε, ναι, για να επιστρέψουμε και με ασφάλεια. Δώστε λεφτά για μεθεδία, όχι για καταστολή και τρομοκρατία.